Διότι κατέρευσε αμέσως η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να δηλητηριάσει με σκανδαλολογία τη δημόσια ζωή. Δεν έφερε κανένα επιχείρημα, διάβασε τα ρεπορτάζ των φιλικών της εφημερίδων, δεν απάντησε στα στοιχεία που έφερε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για το ζήτημα αυτό. Αλλά στο πρώτο μέρος δεν υπήρξε καμιά τεκμηρίωση υπόθεσης διαφθοράς. Ήταν μια προσπάθεια σκανδαλολογίας εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, επέμεινε και ορθά στην τήρηση της νομιμότητας, στο να μην δημιουργηθεί αντίληψη ότι τα απόρριτα έγγραφα είναι φεϊβολάν. Δόθηκαν από την Δημοκρατική Συμπαράταση και το ποτάμι, όμως σήμερα δημοσιεύονται. Ναι, αλλά υπάρχει όμως και η νομιμότητα την οποία ορθώς υπεράσπισε ο κ. Έγιναν Βούτσης. Δεκτά στη συνέχεια, δεν έγιναν δεκτά την ώρα. Πάμε τώρα στο δεύτερο, κατά γνώμη μου, πολύ ουσιαστικό θέμα. Κάνατε μια παρέμβαση, αν μου επιτρέπετε, για να το καταλάβει ο κόσμος. Κάνατε μια παρέμβαση εσείς εντελώς διαφορετική. Και η οποία, με την οποία συμφωνούν, διαφορετικά διατυπώθηκε, δεν είσαστε συνεννοημένοι, από τον κύριο Κυρίτση, από τον κύριο Ξηδάκη, από τον κύριο Παπαδόπουλο. Όπου το θέμα για εσάς δεν είναι εάν δόθηκαν ή δεν δόθηκαν, έγινε ή δεν έγινε η συμφωνία. Μα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, απαιτήθηκε χθες. Αλλά ότι τα στέλνουμε στη Σαουδική Αραβία. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αποφάσεις της Ευρωβουλής, μία τον Ιούνιο η τελευταία και μία που θα ληφθεί αύριο και μεθαύριο. Συγκεντρώθηκαν υπογραφές, θα πρέπει να σας πω, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι, Διεθνή Αμνηστία. Με πρωτοβουλία του κυρίου Χουντή, του πρώην συντρόφου σας, και άλλων ευρωβουλευτών, όπου όλοι οι ευρωβουλευτές όλων των παρατάξεων υπογράφουν κατά της πώλησης των όπλων στη Σαουδική Αραβία. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν ομόφωνα ψηφίσματα της Ευρωβουλής τον Ιούνιο και ομόφωνο σχέδιο ψηφίσματος που θα ψηφιστεί αύριο μεθαύριο στην Ευρωβουλή. Η Σαουδική Αραβία ελέγχεται διότι είναι υπεύθυνη για μια ανθρωπιστική καταστροφή που προκαλεί θανάτους δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στην Ιεμένη και ιδιαιτέρως παιδιών. Έχει κάνει αποκλεισμό. Για πρώτη φορά έχουμε χολέρα στην περιοχή. Πείνα μεγάλη. Βομβαρδίζει με τα όπλα τα οποία παίρνει από διάφορες πηγές και από την Ελλάδα θέλει να πάρει τώρα όπλα. Και υπάρχει στην απόφαση της Ευρωβουλής το διατακτικό να ασκηθούν έλεγχοι στις πωλήσεις όπλων προς την Σαουδική Αραβία. Εμπάργκο. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν είχε κανένα λόγο να εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση. Είναι μια μικρή χώρα που τα συμφέροντά της είναι εντελώς διαφορετικά από το να παίζει με όρους. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ήσαστε στην Επιτροπή. Δεν ήμουνα στην συζήτηση που έγινε. Μετά πήκατε στην Επιτροπή. Αλλά όμως εγώ δεν θέλω να το παίζω Πόντιος Πιλάτος. Εάν είσαστε, θα το ψηφίσατε κι εσείς. Πιθανόν να το ψήφισουμε. Γιατί έγινε στην Επιτροπή από εσάς. Βεβαίως. Η πώληση στην. Καταρχήν στην Επιτροπή, στην αρμόδια έγινε. Από όλους έγινε. Εκτός από το ΚΚΕ. Όχι, το ΚΚΕ ψήφισε λευκό, λέγοντας ότι δεν καταψηφίζει, θα πάρουμε χρήματα. Όλοι λοιπόν μπήκαν σε αυτή τη λογική. Και μπήκαν κατά γνώμη μου από άγνοια. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέραν το θέμα. Μάλιστα. Τώρα το ξέρουμε όλοι το θέμα. Τώρα υπάρχει, όλοι το γνωρίζουμε, και η απόφαση της Ευρωβουλής, που η πρώτη και η δεύτερη. Υπάρχουν οι ανακοινώσεις των διεθνών οργανώσεων. Η Αμνηστία χθες έβγαλε μια ανακοίνωση. Και τέλος. Υπενθυμίζω ότι επί αυτής της κυβερνήσεως κυρώθηκε στη Βουλή η Διεθνή Σύμβαση για την απαγόρευση διάδοσης των συμβατικών όπλων. Όπως... Σε αυτό εμπίπτει η Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Κύριε Βορυδή, εμείς μπορεί να βάλαμε και το τραγουδάκι με χιούμορ. Ο κύριος Φίλης είπε ότι καταρρίφθηκαν όλα τα επιχειρήματα.